Πάμε τώρα σε μια στοντιακή συζήτηση, καθώς έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εδώ σε εγκαταστάσεις του ομίλου της Κρήτη TV και στην εκπομπή Κρήτη σήμερα τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Κοντάκη. Κύριε Πρίτανη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Πανιατόπουλε. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Μία ατζέντα στη συζήτηση με τον κύριο Πρίτανη με αρκετά θέματα και αρκετές παραμέτρους. Μεταξύ αυτών βέβαια η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών από τη μία, προσδοκίες για την τρέχουσα ακαδημαϊκή σεζόν, ιδιαιτερότητες με φόντο βέβαια από τη μία, μην ξεχνάμε την πανδημία, από την άλλη βέβαια και την ενεργειακή κρίση, πανεπιστημιακή αστυνομία, χρηματοδότηση, έρευνα και εξωστρέφεια. Πολλά και ποικίλα τα θέματα στα οποία θα αναφερθούμε και τα οποία θα σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με αυτή την πρωτοβουλία και τη συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνης. Εστιάζω εκεί και αναφέρομαι στην εβδομάδα υποδοχής πρωτοετών φοιτητών. Ξεκίνησε 5 Οκτωβρίου, ολοκληρώνεται 13, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό είναι το εορταστικό σε εισαγωγικά μέρος της υπόθεσης, γιατί το ακαδημαϊκό έτος είχε αρχίσει μια εβδομάδα νωρίτερα. Είναι για πρώτη φορά που μια ιδέα που έπεσε στο τραπέζι από το Ρέθυμνο και υιοθετήθηκε από το Πανεπιστήμιο, έγινε αυτή η εκδήλωση υποδοχής των φοιτητών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο έγινε συνεργασία με το Δήμο. Φιλοδοξούμε του χρόνου ότι θα γίνει και στο Ηράκλειο μια ανάλογη εκδήλωση. Ήταν μια πολύ θερμή εκδήλωση στις 5 του μηνός, όπου περίπου 500 φοιτητές πρωτοετής παρευρέθησαν στην εκδήλωση και γνώρισαν όλες τις δομές του Πανεπιστημίου, έμαθαν για τις υπηρεσίες τους. Τώρα, σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης, αυτή την εβδομάδα έχει αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία ούτως ώστε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε διάφορα μέρη της πόλης, παράδειγμα σε καταστήματα τα οποία προσφέρουν εστίαση ή διασκέδαση με κάποια έκπτωση. Κάποια από αυτά θα τη συνεχίσουν και τον υπόλοιπο χρόνο για τους φοιτητές. Ναι. Αισιοδοξούμε ότι είναι πολύ πιθανόν του χρόνου να καταφέρουμε και σε άλλες κατηγορίες αγαθών να υπάρχει μια τέτοια αντιμετώπιση. Είναι πολύ σημαντικό. Γενικά αυτό. Η πόλη του Ρεθύμνου φαίνεται να αγκαλιάζει τους φοιτητές της. Και παρά τα προβλήματα στέγης που εξακολουθούν να είναι οξυμένα, όπως συμβαίνει σε όλες τις τουριστικές περιοχές, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε. Σωστά. Και με τις προσπάθειες που φοιτητική κάνουμε. Φοιτητική στέγη είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα πάμε και στις εστίες και στο σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί. Μάλιστα, υπάρχουν και κάποιες έτσι καταγγελίες με επίκεντρο απάτες. Έχουν πέσει θύματα επιτηδίων κάποιοι πρωτοετής φοιτητές. Έχουν δώσει προκαταβολή, έρχονται στο Ρέθυμνο, δεν βρίσκουν σπίτι. Ναι, εμείς είμαστε έξω από αυτό. Γιατί... Εννοείται, ως φαινόμενο τώρα το αναφέρω. Ναι, όχι, και σαν είδηση το ακούω από εσάς, δεν το έχω πληροφορηθεί. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή η δυνατότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης να φιλοξενήσει παιδιά στις φοιτητικές εστίες είναι περιορισμένη. Πρακτικά δεν υπάρχει δυνατότητα, δηλαδή είναι 300 περίπου θέσεις στο Ρέθυμνο και 150 στο Ηράκλειο. Είναι ένα θέμα η στέγαση στην Κρήτη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, το οποίο φιλοδοξούμε ότι θα το λύσουμε τα επόμενα χρόνια όταν υλοποιηθεί αυτό το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ. Το οποίο έχει με τη σύμπραξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ένα πλαίσιο και ένα σχεδιασμό, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρίτα, 20 εκατομμύρια σε πανελλαδικό επίπεδο. Όχι, 250 εκατομμύρια μόνο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 250 είναι... εκατομμύρια μόνο για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εγώ αναφέρομαι στην αρχική τοποθέτηση της Υπουργού για το σχέδιο 20 εκατομμυρίων και αναφέρομαι στην ανακαίνιση φοιτητικών νησιών. Είναι κάτι ξεχωριστό. Ναι, η ανακαίνιση με την ανέγερση. Να το ξεκαθαρίσω. Στο θέμα της ανακαίνησης προσδοκούμε από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ ότι θα προχωρήσει τελικά το έργο της ανακαίνησης των εστιών στο Ρέθυμνο, της φοιτητικής κατοικίας στο Ρέθυμνο. Είναι κάτι που, εάν όλα ευοδοθούν και πάνε κατευθείαν, σε ένα χρόνο θα έχει γίνει. Ναι. Θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, αλλά όλες αυτές οι διαδικασίες... Η ανακαίνιση. Ναι. Έχουν τον χρόνο τους. Εμείς, σαν Πρετανική Αρχή, με το που αναλάβαμε, προσπαθήσαμε, αν ήταν δυνατόν να την κάναμε εμείς, παρόλο που είναι υποχρέωση του ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Τελικά δεν μπορέσαμε με δικούς μας πόρους να το κάνουμε, οπότε από το ΙΝΕΔΙΒΗΜ έχουν βρεθεί τα χρήματα. Χρειάζεται ο κατάλληλος χρονισμός, γιατί θα πρέπει να είναι τα παιδιά εκτός μαθημάτων για να μπορούν να μπουν τα συνεργεία μέσα. Έτσι θα δούμε πώς θα διευθυνθεί αυτό το επόμενο διάστημα σε συνεργασία πάντα με το Ινστιτούτο, το ΙΝΕΔΙΒΗΜ. Αναφορικά τώρα με το έργο με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια ευρώ, 3.000 νέες φοιτητικές κατοικίες, σωστά, σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Πού βρισκόμαστε?
Είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Να πω μόνο ότι αυτό εγκρίθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση σαν σχέδιο και η τωρινή κυβέρνηση το υποστηρίζει και εμείς σαν Βρετανική Αρχή το υλοποιούμε, τρέχουμε τα βήματα που πρέπει σαν αναθέτουσα αρχή. Βρισκόμαστε στη φάση, είναι τρεις φάσεις. Η πρώτη έχει κλείσει, η δεύτερη του ανταγωνιστικού διαλόγου κλείνει και περιμένουμε τώρα να βρούμε, να ανακηρύξουμε τον ανάδοχο του έργου. Καταληκτική ημερομηνία για να δοθούν οι προσφορές των εταιριών είναι τέλη Νοεμβρίου. Ναι. Εάν βάλει κανείς τις διαδικασίες που μπορεί να χρειαστούν μετά, αν όλα πάνε καλά και αρχίσει το έργο του χρόνου, παραδίδεται σε τρία χρόνια. Σε τρία χρόνια. Ναι, τόσο είναι ο χρόνος που χρειάζεται. Μάλιστα, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι το να μεγαλύτερο. Να λύσει αυτό το στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Θα φιλοξενήσει πάνω από 5.000 φοιτητές σε Ηράκλειο Ρέθυμνο. Ναι. Οι κατοικίες είναι περίπου 2.000 στο Ρέθυμνο και 1.000 κάτι στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στο θέμα της χρηματοδότησης, να αναφερθούμε λίγο και στο ενεργειακό, το οποίο μας απασχολεί μέσα από συνεχείς ανατιμήσεις, αυξήσεις, τιμές σε πρώτες ύλες. Επηρεάζεται και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σίγουρα στην ατζέντα των ετοιμάτων σας τι βρίσκεται? Ναι. Θα πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Έτσι, η μία πηγή χρηματοδότησης για το Πανεπιστήμιο είναι ο τακτικός προϋπολογισμός. Ναι. Αυτός είναι πάντα ελλειμματικός. Φέτος έχουμε το πρόβλημα με την ενέργεια και θα σας διευκρινίσω γιατί έχει ανέβει παραπάνω το κόστος, έχει εκτιναχθεί δηλαδή. Εμείς πληρώναμε ρεύμα περίπου 1.800.000 το χρόνο, 1.800.000. Τώρα υπολογίζεται ότι αυτή τη χρονιά θα κλείσουμε με 3,4 εκατομμύρια. Εάν βάλετε ότι η τακτική χρηματοδότηση είναι 3,2 εκατομμύρια συν ένα κάτι που πήραμε εξαιτίας του ότι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης αξιολογήθηκε με τα κριτήρια λέει, τα ποιοτικά της ΕΘΑΕ, της Εθνικής Αρχής για την Ανώτατη Εκπαίδευση, σε υψηλή θέση. Ναι. Τα χρήματα αυτά εξαναμίζονται από το ενεργειακό κόστος. Κατευθύνονται αποκλειστικά και μόνο εκεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα, γιατί σήμερα, με εξουσιοδότηση από απόφαση του Βρετανικού Συμβουλίου, έστειλα στην Υπουργό Παιδείας επιστολή, τώρα πριν από λίγο το μεσημέρι, όπου παρακαλούμε το Υπουργείο να βοηθήσει. Χρειαζόμαστε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για να μην αφήσουμε χρέος για τον επόμενο χρόνο. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να δοθούν τα χρήματα. Εν πάση περιπτώσει, θα μας υποδείξει η πολιτεία τι να κάνουμε. Ένα ενδεχόμενο είναι, το ευχή θα ήταν να μας έδινε η πολιτεία τα χρήματα, αλλά καταλαβαίνετε ότι όλοι ζητάμε. Ναι, σωστά. Το άλλο είναι η χρήση αποθεματικών του Πανεπιστημίου για να εξοφλήσουμε την ΔΕΗ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, εάν συνεχίσει τα επόμενα χρόνια με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε, θα εξαλειφθεί το αποθεματικό των Ιδρυμάτων όλο. Τώρα, εξοικονόμηση ενέργειας. Πώς μπορεί να επιτευχθεί? Έχουμε εξοπλισμό ερευνητικό, ο οποίος είναι πολύ ενεργοβόρος. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι από τα 1.800 που ήταν το κανονικό κόστος της ΔΕΗ στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, τα 300.000 περίπου είναι στο Ρέθυμνο και τα υπόλοιπα είναι στο Ηράκλειο. Έχουμε τις δύο πανεπιστημίου πόλεις, μάλλον τις δύο πανεπιστημίου πόλεις που στην κατανάλωση είναι τελείως άνηση η διαφορά, έτσι. Ναι, δηλαδή εδώ το Ηράκλειο, επειδή είναι η σχολή θετικών επιστημών, η ιατρική σχολή, υπάρχει εξοπλισμός ο οποίος τραβάει ρεύμα. Είναι πολύ ενεργοβόρος. Έχουμε τα δίχτυα επίσης. Έχουμε μια συνεργασία με την ΕΔΙΤΕΑ στην ΚΝΟΣΟ για τον μεγάλο ενεργειακό κόμβο της χώρας που και αυτό θέλει ενέργεια. Έχουμε αυξημένες ανάγκες λοιπόν. Άκουσα προηγουμένως στο ρεπορτάζ που κάνατε ότι το 2024 περιμένετε τα... Σωστά, περιμένουμε την εξέλιξη με την διασύνδεση Κρήτης Αττικής. Οπότε εγώ μένω στην εξέλιξη ότι στείλατε σήμερα επιστολή στην Υπουργό. Γνωστοποιείτε το θέμα, έτσι δεν είναι, αν δεν κατάλαβα καλά? Ναι, φαντάζομαι ότι γνωρίζει ότι όλα τα ιδρύματα έχουν ζήτημα. Εμείς ζητάμε από το Υπουργείο να μας υποδείξει τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, σας λέω, θα ήταν ευχής έργο αν ο τακτικός προϋπολογισμός συμπληρωνόταν. Αυτό έχει γίνει άλλες φορές, όχι για τη ΔΕΗ. Γιατί να πούμε ότι ναι μεν έχουμε προϋπολογισμούς μικρούς, αλλά όταν χρειάστηκε τα προηγούμενα χρόνια που είμαστε στη διοίκηση ενίσχυση από το Υπουργείο Παιδείας, την πήραμε. Δηλαδή, δεν μπορώ, για να είμαστε δίκαιοι, δεν μπορώ να πω ότι
το Υπουργείο Παιδείας δεν μας ενίσχυσε. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να σημειώσω είναι ότι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, που είναι η δεύτερη πηγή χρηματοδότησης, ναι, λόγω της μετάπτωσης στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, πρακτικά τον τελευταίο 1,5 χρόνο δεν έχουμε εκταμιεύσει χρήματα ή, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν φύγει τα χρήματα που έπρεπε να έρθουν στο Πανεπιστήμιο. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Ελπίζουμε ότι θα λυθεί σύντομα αυτό. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα Plan B με την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας? Βεβαίως, εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα για την πράσινη ενέργεια και ήδη είναι σε διακήρυξη, έχουμε ήδη διακηρύξει 2 έργα με φωτοβολταϊκά, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της Πανεπιστημίου Πολής. Το κοιτάμε αυτό και στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, όπως επίσης σε συνεργασία με την ΕΔΙΤΕ για την Γνωσό, να μπούμε δυνατά στην πράσινη ενέργεια. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι για την ώρα δεν μπορεί να πει κάποιος ότι τώρα που έχουμε το πρόβλημα μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Είναι κάτι που μετατίθεται για το μέλλον. Μάλιστα. Προσπαθούμε όμως. Και ίσως μια συζήτηση που έπρεπε να έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, θα πω εγώ. Περιμένουμε στην Ελλάδα, αλλά κυρίως μόλις θα αντιμετωπίζουμε μια κρίση να βρούμε και νομίζω συμβαίνει στον κόσμο ολόκληρο τώρα. Καλά, βέβαια, δεν είναι φαινόμενο μόνο στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, γενικότερα στην Κρήτη. Λοιπόν, να πάμε στο θέμα της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Ένα θέμα που βρίσκεται σε ημερήσια βάση στην ατζέντα συζήτηση μεταξύ Βρετανικών αρχών και πολιτείας, με τις τοποθετήσεις συχνά πυκνά και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Για πείτε μας λίγο, η επίσημη θέση του Πανεπιστημίου Κρήτης ποια είναι? Από την αρχή το Πανεπιστήμιο της Κρήτης θεώρησε και το έχει εκφράσει με όλους τους τόνους, μάλλον με όλους τους τρόπους, με σταθερό τόνο, ότι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης είναι υπέρ του διαλόγου, είναι ένα ανοιχτό δημοκρατικό πανεπιστήμιο, βασίζεται πάρα πολύ στην υπευθυνότητα των φοιτητών και των μελών της κοινότητας. Δεν θεωρεί ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία θα λύσει προβλήματα, ίσα-ίσα θα δημιουργήσει προβλήματα, και το βλέπει κανείς από την παρουσία της πανεπιστημιακής αστυνομίας σε ιδρύματα όπως το Αριστοτέλειο και τα λοιπά. Στην Ελλάδα. Θέλω όμως εδώ να σας πω κάτι, γιατί δεν θέλω να υπάρξει υπαρεξήγηση, ότι εμείς μπορεί να λέμε όχι στην πανεπιστημιακή αστυνομία με τη μορφή αυτή που έχει αποφασιστεί. Αν και έχουμε τη διαβεβαίωση ότι αυτό αφορά 4 ιδρύματα του κέντρου, δεν μπαίνει σκέψη για περιφερειακά ιδρύματα τώρα. Αλλά από την άλλη σεβόμαστε και τιμούμε τον θεσμικό ρόλο της ελληνικής αστυνομίας, όπου για μας δεν θεωρούμε ότι υπάρχει άβατο σε κανένα σημείο της επικράτειας και στο Πανεπιστήμιο όταν διατελούνται εγκληματικές πράξεις. Όταν λοιπόν εμείς κρίνουμε ή συμβαίνουν γεγονότα τα οποία χρειάζεται να παρέμβει η ελληνική αστυνομία, μόνο η ελληνική αστυνομία παρεμβαίνει. Παρεμβαίνει. Έχουμε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία όταν χρειάζεται. Τιμούμε τον θεσμικό της ρόλο, αλλά είμαστε διαφορετικός χώρος. Ξέρετε, το Πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος που καλλιεργεί την αμφισβήτηση, την αντίθετη άποψη. Εμείς δεν θέλουμε να περάσει στον χώρο μας ότι αστυνομεύουμε αφενός την κοινότητα, από την άλλη ότι περιορίζουμε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, τον λόγο όπως αρθρώνεται. Ζητάμε όμως από τα μέλη της κοινότητας να σέβονται την αντίθετη άποψη. Και αυτό ισχύει για όλους. Καθηγητές, φοιτητές, παρατάξεις, για τους πάντες. Να πάμε στο κομμάτι της εξωστρέφειας και της έρευνας, να εστιάσουμε λίγο σε κάποιες συγκεκριμένες δράσεις που έχουν ως στόχο να γίνει πιο εξωστρεφή το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με φόντο βέβαια και τις υψηλές κατατάξεις τους τελευταίους μήνες. Μαζί με το Μετσόβιο, αν δεν κάνω λάθος, ξεχωρίζετε σε μια διεθνή κλίμακα. Δείτε κάτι. Όταν βλέπουμε στις διεθνείς αξιότητες... Και το Καποδιστριακό, ναι, βλέπουμε το Καποδιστριακό, βλέπουμε το Αριστοτέλειο που είναι μεγάλο πανεπιστήμιο, ακριβώς, βλέπουμε το Μετσόβιο και βλέπουμε και την Κρήτη. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Άρα η Κρήτη έχει πλασαριστεί στα πρώτα ελληνικά ιδρύματα και ξέρετε, σαν μέγεθος, είμαστε σαν το Μετσόβιο, ίσως και μεγαλύτερη λίγο από το Μετσόβιο, αλλά όχι όπως το Αριστοτέλειο ή το ΕΚΠΑΤ που είναι μεγάλα, πολύ μεγάλα ιδρύματα. Εννοώ από άποψη σχολών και αριθμού φοιτητών και προσωπικού. Άρα λοιπόν η Κρήτη έχει κατακτήσει κάτι. Πώς το έχει κατακτήσει αυτό η Κρήτη? Το έχει κατακτήσει διαχρονικά με τη δουλειά των ανθρώπων που υπήρξαν και υπάρχουν στο Ίδρυμα. Η Κρήτη έχει λοιπόν μια εξαιρετική ποιότητα
και την παράδοση αυτή τη συνεχίζει και σήμερα. Σήμερα που μιλάμε, ο αντιπρίτανης ακαδημαϊκών με μια ομάδα καθηγητών του Ιδρύματος βρίσκεται στη Ρουέν στη Γαλλία, σε μια πόλη όπου γίνεται το δεύτερο συνέδριο της, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Ingenium. Είναι μια δεκάδα πανεπιστημίων που έχουν ενωθεί σε ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπου θα χρηματοδοτηθεί με 14,5 εκατομμύρια ευρώ και η Κρήτη θα πάρει το Πανεπιστήμιο της Κρήτης περίπου 1,5 εκατομμύριο για τον συντονισμό, τον ψηφιακό συντονισμό των 10 πανεπιστημίων. 172.000 φοιτητές, 10.000 περίπου μέλη ΔΕΠ. Αυτό λοιπόν είναι μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από την Βρετανική Αρχή σήμερα με τη βοήθεια των συναδέλφων του Ιδρύματος στο πλαίσιο της εξωστρέφειας. 10 του Νοέμβρη. Περιμένουμε αντιπροσωπεία από τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια. Σήμερα είχαμε επικοινωνία με την Υπουργό Παιδείας, με την οποία συνεννοηθήκαμε για το θέμα. Περιμένουμε λοιπόν κορυφαίους εκπροσώπους, μάλλον εκπροσώπους από κορυφαία ιδρύματα της Αμερικής, να επισκεφθούν το Ηράκλειο, την Κρήτη, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης στις αρχές του Νοέμβρη, σε περίπου ένα μήνα. Θέλουμε να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις και πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να επιβιώσει το Πανεπιστήμιο παρά μόνο να καλλιεργήσει αυτό που μέχρι σήμερα έχει ως παράδοση, την ποιότητα και την αριστεία. Εμείς όσο μπορούμε και όσο χρειαστεί που παραμένουμε στη θητεία της που είμαστε Βρετανική Αρχή, θα υλοποιούμε, θα δουλεύουμε, θα υπηρετούμε αυτούς τους στόχους. Μάλιστα, έχει ξεκινήσει η νέα ακαδημαϊκή σεζόν. Mm. Έχετε υποδεχτεί πώς πρωτοετής? Οι πρωτοετής φέτος με τους αριθμούς που μπήκανε είναι περίπου 900 στο Ηράκλειο και 1500 στο Ρέθυμνο. Ναι. Τώρα δεν έχω να σας πω τον αριθμό πόσων γραφτήκανε, αλλά εκεί περίπου είναι οι αριθμοί που κυμαίνονται με βάση τους εισακταίους. Δεν ξέρω τελικά πόσοι ναι. έχουν είναι κατανοητό γραφτεί. Πόσοι έχουν γραφτεί. Οι ναι. προσδοκίες, η βασική προσδοκία για φέτος ποια είναι? Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης πήρε αριθμό φοιτητών περίπου όσων είχε ζητήσει. Δεν έχουμε επηρεαστεί ιδιαίτερα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, αν εξαιρέσει κανείς ελάχιστα τμήματα του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης μπορώ να πω ότι είναι σε μια ικανοποιητική προτίμηση από τη μεριά των υποψηφίων. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η χώρα βιώνει μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μάλιστα συνεχίζεται η δυσμενής κατάσταση για τη χώρα, γιατί βλέπετε ότι από το 10 τα πράγματα δεν είναι καλά στην Ελλάδα. Το 10 έχουμε περάσει ό,τι έχουμε περάσει μέχρι το 19 και τώρα συνεχίζεται η κατάσταση να είναι δύσκολη. Τα παιδιά από άλλα μέρη της Ελλάδας δεν φεύγουν εύκολα από τα σπίτια τους, το κόστος μετακίνησης είναι μεγάλο. Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, όπως είναι τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε πόλεις άλλες. Ο ακαδημαϊκός χάρτης που τρόπον τεινά μεγάλωσε το 2019 με την ενσωμάτωση των ΤΕΗ. Σωστά. Έτσι, με την με τα πανεπιστήμια. Με τα πανεπιστήμια υπάρχουν επιλογές. Παρ' όλα αυτά, θέλουμε να πιστεύουμε ότι με τη δουλειά που γίνεται και αυτό που θα έχουμε σαν έργα υποδομής για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, θα κάνουμε την Κρήτη, θα συνεχίσουμε να έχουμε την Κρήτη έναν ελκυστικό προορισμό για υποψηφίους. Θα ήθελα και ένα σχόλιο με στο μέτωπο των κατατακτηρίων με αποφύτους δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ που έχουν τη δυνατότητα, δίνοντας κατατακτήρες εξετάσεις, να εισέλθουν σε κάποιο τμήμα των ανώτατων ιδρυμάτων της χώρας μας. Η επίσημη θέση του Πανεπιστημίου Κρήτης ποια είναι? Εμείς ζητήσαμε από τα τμήματα την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά να μας δώσουν ποιες κατηγορίες από τα ΙΕΚ θα μπορούσαν υποψήφοι να απορροφηθούν σαν υποψήφοι στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Δεν θυμάμαι πόσα ακριβώς είναι, δόθηκαν από το Πανεπιστήμιο, από τα τμήματα τα ακαδημαϊκά, τα τμήματα εκείνα τα οποία θα έχουν κατατακτήρες εξετάσεις για αποφύτους στον ΙΕΚ. Υπάρχει ανταπόκριση. Ναι, δεν είναι όλα. Έτσι. Για παράδειγμα, η ιατρική που ξέρω δεν έχει καθόλου. Δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο ΙΕΚ που να μπορεί να απορροφηθεί από την ιατρική, αυτό μας λέτε. Ναι.
Σε άλλα τμήματα δεν τα έχω πρόχειρα. Αν το είχαμε συνεννοηθεί, θα τα έφερνα. Ναι, αλλά ναι, υπάρχουν κάποια, δεν είναι πάρα πολλά. Αλλά απορία υπάρχουν. Τηλεθεατή ναι, είναι, γι' αυτό, ναι, τώρα, για να, ναι, γι' αυτό ήταν λίγο έκτακτη η ερώτηση. Ναι, ναι, ωραία. Μάλιστα, οπότε υπάρχει αυτή η προοπτική λοιπόν. Ναι, υπάρχει αυτή η προοπτική, ξέρετε, στο βαθμό του εφικτού και ναι, του πραγματοποιήσιμου. Ναι, ναι, δεν κάνουμε, ναι, δεν ανοίγουμε γενικώς. Κοιτάμε εκεί που υπάρχει δυνατότητα και πάντα αυτό είναι απόφαση του ακαδημαϊκού τμήματος. Μάλιστα, εγώ κρατώ το θετικό κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις τάξεις της ακαδημαϊκής κοινότητας, με φόντο βέβαια και την υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών. Σίγουρα προβλήματα υπάρχουν, σίγουρα διανύουμε μια ενεργειακή κρίση και μακάρι να έχουμε και θετικές εξελίξεις από την πολιτεία στο κομμάτι των ενστάσεων με φόντο την ενεργειακή κρίση. Μακάρι. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά, κύριε Πρίτανη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.